Η διαφθορά είναι σύμφυτη με αυτό το σύστημα και τα σκάνδαλα τα ξέρουμε προπολών και σε όλες τις κυβερνήσεις. Να θυμίσω του Κοσκοτά, να θυμίσω τη Siemens και ποιος μπήκε φυλακή και ποιος τιμωρήθηκε. Αλλά και για την Novartis αποφασίστηκε στην Ολομέλεια να φτιαχτεί επιτροπή και μετά η κυβέρνηση μας είπε ότι δεν υπάρχει αρμοδιότητα. Ποια είναι η ουσία? Ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές 26 του Μάη, μάλιστα, θα βγαίνουν τα σκάνδαλα για να ξεχαστεί ότι η πολιτική ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει με του προκατόχου της Νέας Δημοκρατίας. Τους βλέπετε, δεν τσακώνονται να επανέλθουν οι μισθοί στα επίπεδα πρώτου της κρίσης ή να δοθεί η 13η σύνταξη και η 14η όπως και η αντίστοιχη μισθή. Γι' αυτά δεν τσακώνονται, γι' αυτά είναι σύμφωνοι. Άρα η μόνη λύση για τον εργαζόμενο, για το λαό, είναι να ενισχύσει τη φωνή του και μέσα στις κάλπες και μετά τις κάλπες. Μην την πατήσει, μην παρασυρθεί. Πριν μερικές μέρες πέρασε τροπολογία στη Βουλή που ανασκευάζει τον τρόπο κοστολόγησης των φαρμάκων και όλοι οι φαρμακοβιομήχανοι θα έχουν τρελά κέρδη. Έτσι, ο απλός καταναλωτής, βεβαίως με ΣΥΡΙΖΑ απόφαση, ο απλός καταναλωτής θα πληρώνει το φάρμακο ακόμα ακριβότερα. Οπότε να το διαγράψουμε την Novartis, εσείς, κατά τη γνώμη σας, στο ΚΚΕ, αυτό μας προτείνετε. Και το 60% του κόσμου δεν μπορεί να πάρει όλη τη φαρμακευτική αγωγή. Άρα λοιπόν το ΚΚΕ προτείνει έξω οι επιχειρηματίες από το φάρμακο. Κρατική φαρμακοβιομηχανία. Για την Novartis τι να κάνει η εισαγγελία? Να την διερευνήσει ή να κλείσει το φάρμακο? Η Novartis, το σκάνδαλο Novartis είναι ακριβώς οι αντιθέσεις και οι ανταγωνιστές των φαρμακοβιομηχανών. Ζητήσαμε να ερευνηθεί σε βάθος. Όχι βέβαια, κλείσανε ακόμα και την επιτροπή που φτιάχτηκε στη Βουλή. Σας δουλεύετε λοιπόν. Φτάνει η κοροϊδία. Πάμε. Σας δουλεύει η εισαγγελία διαφθοράς που ερευνά και η σημερινή κυβέρνηση. Λόγω μεγάλων αναγκών και κενών έχουν γίνει και συγχωνεύσεις αστυνομικών τμήματων. Και μάλιστα ένας μεγάλος αριθμός είναι για να φυλάει μεγαλοεπιχειρηματίες, δημοσιογράφους, καλλιτέχνες. Και όχι να ικανοποιεί τις ανάγκες του λαού. Και μάλιστα υπάρχουν τρομερές ελλείψεις. Εμείς κάναμε περιοδεία στην αστυνομική διεύθυνση του Πειραιά και ξέρετε τι είδαμε? Τι είδατε? Ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πληρώνανε για καθαριότητα. Έτσι. Γιατί δεν υπήρχε ούτε καθαριότητα. Είστε σαφείς. Άρα χρησιμοποιούν μόνο για επιχειρηματικούς ομίλους και μόνο για απεργούς όταν οι εργαζόμενοι ζητάνε το δίκαιο τους. Άρα και η αστυνομική διεύθυνση είναι ακριβώς σε αυτή την υπηρεσία.